στο Κίεβο, στον κύριο Ντενίς Τσουτσάγεφ, κάτοικος Κιέβων. Βλέπουμε διαφορετικές λήψεις από διαφορετικές περιοχές της Ουκρανίας. Αυτή τη στιγμή περισσότερες έρημες περιοχές, στρατιωτικός νόμος, απαγόρευση κυκλοφορίας και δύσκολα τα τελευταία 24 ώρα. 24 ώρα τα οποία έχουν να κάνουν με φόνους, με θανάτους, με τραγωδίες, με ανθρώπους που ξεριζώνονται και εγκαταλείπουν τον τόπο τους και βέβαια οικογένειες που χωρίζονται και μοιράζονται στα δύο. Πάμε στο Κίεβο. Ντενίς Τσουτσάγεφ, κάτοικος Κιέβου, να τον ευχαριστήσω πολύ. Την καλησπέρα μας από Ελλάδα. Καλησπέρα, παιδιά. Μένετε στα νότια προάστια του Κιέβου, σωστά, αν δεν κάνω λάθος? Σωστά, σωστά. Μένω στα νότια προάστια, σε ένα χωριό εδώ κοντά στο, πολύ κοντά στο Κίεβο. Ακόμα είναι σχετικά ήρεμη η κατάσταση εδώ, ναι. Όσο μπορεί να είναι ήρεμη εν μέσω ενός πολέμου. Αλλά φυσικά και εδώ νιώθουμε πάρα πολύ το ότι έρχονται όλο και πιο κοντά οι δυνάμεις της Ρωσίας. Ευτυχώς, ο Ουκρανικός στρατός τους έχει σταματήσει σε μια γραμμή και κρατάει καλά την άμυνα του Κιέβου και ευχόμαστε ότι η γραμμή αυτή δεν θα επεκτείνεται προς τα νότια, αλλά μόνο θα φύγει προς τα βόρεια μέχρι τα σύνορα με την Λευκορωσία. Ξέρετε, σηκωθήκαμε σήμερα το πρωί και συγκλονισμένοι παρατηρήσαμε και μάθαμε για τραγικές ειδήσεις με νεκρούς. Δηλαδή οι Ρώσοι μπήκαν στη διαδικασία, έχουν μπει σε ένα πόλεμο, έχουν εισβάλει σε μία χώρα και προχωρούν σε επιθέσεις, σε μευτήρια, σε πολυκατοικίες, σε συγκροτήματα διαμερισμάτων. Τι ακούτε, τι μαθαίνετε? Ναι, δυστυχώς τα κακά νέα έρχονται καθημερινά, έρχονται κατά διάρκεια όλης της ημέρας. Εμείς με τους φίλους μας στο χωριό εδώ έχουμε στήσει μια εθνική ομάδα εδώ την τρίτη μέρα του πολέμου και βοηθάμε όσο κόσμο μπορούμε. Οπότε κατά τη διάρκεια της ημέρας προσπαθούμε να μην διαβάζουμε ή δεν προλαβαίνουμε συνήθως να διαβάζουμε ιδιαίτερα τις ειδήσεις. Αλλά φυσικά επειδή έχουμε πολλούς φίλους, συγγενείς σε όλα τα μέρη της Ουκρανίας, δυστυχώς συνέχεια ακούμε πολύ δυσάρεστα νέα για το πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν, σπίτια καταστράφηκαν. Σήμερα, ας πούμε, το σπίτι στο οποίο πυροβόλησαν το πρωί με πυροβολικό, την πολυκατοικία, ναι. Εκεί έμενε μια φίλη μας, πολύ καλή φίλη μας, φωτογράφος με την μαμά της και με 5 γάτες. Ευτυχώς δεν έχουν πάθει κάτι, αλλά το σπίτι τους καταστράφηκε. Έγραψε σήμερα ένα λυπημένο μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είπε ότι για πολλά χρόνια, όλη τη ζωή της γεννήθηκε, έμενε σε αυτό το σπίτι και ξαφνικά σήμερα καταστράφηκε και δεν έχει ιδέα τι να κάνει μετά. Και έτσι είναι χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία. Μάλιστα. Προσωπικά θα παραμείνετε στην περιοχή, σωστά? Προς τα παρόν, όσο εμείς νιώθουμε ασφαλείς, φυσικά θα παραμένουμε. Καταλαβαίνουμε βέβαια, το συζητάμε αρκετά με τους φίλους και συγγενείς ότι αν τυχόν και σπάσει η άμυνα στο βόρειο τμήμα του Κιέβου και θα έρχεται εδώ πιο κοντά ο Ρωσικός στρατός, ίσως για την ασφάλεια όλων και για την πιο εύκολη πρόσβαση του Ουκρανικού στρατού θα πρέπει να αποχωρήσουμε, να φύγουμε από την περιοχή ώστε να μην γίνουμε ανθρώπινη ασπίδα όπως έχουν γίνει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή που ο Ρωσικός στρατός θα τους χρησιμοποιεί ως ανθρώπινη ασπίδα για να μην πυροβολεί ο Ουκρανικός στρατός στη δική τους πλευρά, μάλιστα, στη δική τους μεριά. Οπότε οι τρόποι να γίνει κάτι τέτοιο. Βρίσκεστε στα νότια προάστια του Κιέβου. Οι τρόποι διαφυγής, απομάκρυνσης, ποιοι είναι, οδικός, με τρένο? Οδικός. Αυτή τη στιγμή έχουν μείνει, με τρένο φυσικά ναι, θεωρητικά γίνεται επίσης, αλλά αυτή τη στιγμή ένας οδικός άξονας που έχει παραμείνει, δύο μοναδικοί άξονες που έχουν παραμείνει για ασφαλή έξοδο από το Κίεβο, βρίσκονται ακριβώς στη δική μας πλευρά. Είναι δύο νότιοι εθνικοί οδοί. Ναι. Στα νότια και μετά μπορεί οποιοδήποτε να φύγει νότια ή δυτικά της Ουκρανίας. Δυτικά προς την πόλη Λβίβ, αν δεν κάνω λάθος, εκείνη η κατάληξη του τρένου. Έχουμε πάρα πολλές διαφορετικές πόλεις φυσικά. Δεν είναι και Λβίβ, Τσερνιφτσί, Ιβανοφρανκίβσκ, Βίνετσα, Τερνόπιλ, Χμελνίτσκι,
Είναι πολλές οι περιοχές. Μας είπατε στην αρχή ότι δεν έχετε ακούσει μέχρι στιγμής, η κατάσταση είναι κάπως ήρεμη. Οπότε δεν έχουμε εκρήξεις, δεν έχουμε βομβαρδισμούς, δεν έχουμε πυροβολισμούς. Για πείτε μας λίγο. Αυτό είναι ανάλογο. Ναι, εννοείται ότι έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται πως τα έχουμε. Εννοείται πως τα έχουμε, βέβαια. Είναι τραγική η κατάσταση. Ζούμε τη φρίκη του πολέμου και διανύουμε μαύρες μέρες για την ανθρωπότητα. Αναφορικά με το οπτικό και το ακουστικό σε μια περιοχή που είναι ήρεμα τα πράγματα. Έχετε καθόλου επαφή με εκρήξεις και πυροβολισμούς, αυτό λέω. Στην περιοχή μας δεν έχουμε εκρήξεις και πυροβολισμούς, επειδή δεν έχει μπει εδώ φυσικά ρώσικο στρατός, αλλά τους ακούμε συνέχεια. Ακούμε συνέχεια το πυροβολικό, ακούμε συνέχεια τα αεροπλάνα, τους πυράβλους, ακούμε τις σιρήνες που είναι συνέχεια έρχονται από το Κίεβο, οπότε είναι πλέον μέρος μιας καθημερινότητας, των οποίων τελευταία σχεδόν 3 εβδομάδες έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε να συνηθίσουμε και να συνεχίσουμε να ζούμε φυσικά. Και ελπίζουμε ότι ο πόλεμος σύντομα θα τελειώσει και θα φύγουν όλες αυτές οι ρωσικές δυνάμεις πίσω στη χώρα τους. Αλλά ναι, τα ακούμε επειδή είμαστε σε εμπόλεμη περιοχή. Λέω πλέον, ναι, φυσικά ακούμε εκρήξεις, αλλά ευτυχώς δεν είναι εδώ που είμαστε εμείς. Ουκρανική τηλεόραση παρακολουθείτε? Ναι, φυσικά παρακολουθώ. Εδώ καθημερινά η τηλεόραση είναι πλέον ένα κομμάτι το οποίο είναι, που παλιά δεν παρακολουθούσα, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι αναπόσπαστο πλέον στη ζωή μας, επειδή πλέον υπάρχει μόνο μία τηλεόραση. Όλα τα κανάλια της Ουκρανίας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο σε κατάσταση ειδήσεων. Έχει πρόγραμμα ειδήσεων ουσιαστικά το οποίο δείχνει καθημερινά όλη την ώρα για το ποια είναι η κατάσταση πιο επίκαιρη στην χώρα. Καταφύγια στην περιοχή υπάρχουν? Υπάρχουν, ναι. Σε κάθε πόλη, κάθε χωριό υπάρχουν κάποια καταφύγια. Έχουμε και εμείς στο δικό μας ένα καταφύγιο εδώ, αλλά επειδή είμαστε σε προάστια, πολλοί κόσμος έχει τα δικά του φάση καταφύγια. Είναι υπόγεια, τα οποία χρησιμοποιεί συνήθως για τα λαχανικά, αλλά στις μέρες του πολέμου χρησιμοποιούνται επίσης και σαν καταφύγια προσωπικά. Μάλιστα. Έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη αγκαλιά αλληλεγγύης σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα και στην Κρήτη, με είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία κατευθύνονται σε συνανθρώπους μας που βιώνουν την τραγικότητα του πολέμου και έχουν ανάγκη αυτά τα τρόφιμα, αυτά τα είδη. Υπάρχει έλλειψη σε συγκεκριμένα αγαθά? Ισχύει, ναι. Έχει στηθεί τόσο μεγάλη βοήθεια από όλες τις χώρες του κόσμου που όλοι εμείς στην Ουκρανία είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι ότι τόσος κόσμος σε όλο τον πλανήτη μας βοηθάει, τόσες χώρες υποστηρίζουν και θέλουν να τελειώσει αυτός ο πόλεμος και ευχαριστούν πάρα πολύ. Στέλνω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλη την Ελλάδα που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, φυσικά η μαμά μου είναι από την Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υποστήριξη. Έλλειψη φυσικά υπάρχει σε φάρμακα. Πολύ μεγάλη έλλειψη σε αρκετά φάρμακα, πολύ μεγάλη έλλειψη σε ινσουλίνη, η οποία δύσκολα φτάνει μέχρι απομακρυσμένες περιοχές. Είναι αρκετά φάρμακα αντικαρκυνικά τα οποία λείπουν, φάρμακα για όσους έχουν άσθμα. Η αλήθεια είναι ότι πριν το πόλεμο δεν φανταζόμουν ότι είναι τόσος πολλοί κόσμος που χρειάζεται τόσα πολλά φάρμακα καθημερινά. Πλέον που με την εθνωτική μας ομάδα βοηθάμε καθημερινά τόσους πολλούς ανθρώπους, ακριβώς με την έλλειψη σε φάρμακα, εμείς έχουμε δημιουργήσει ξεχωριστή ομάδα μέσα στην εθνωτική μας ομάδα που ασχολείται μόνο με τα φάρμακα και διάφορα σπάνια φάρμακα τα οποία χρειάζεται ο κόσμος. Φτάνουν από την πόλη του Λβίβ, από Τσερνιευτσή, από Ιβάνο-Φρανκίβσκ και διάφορες άλλες πόλεις με φορτηγάκια σχεδόν καθημερινά, αλλά και σε μεγάλη έλλειψη. Κύριε Τσουτσάγεφ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να έχει λήξει αυτή η φρίκη και να έχουν σταματήσει αυτά τα εγκλήματα. Σας ευχαριστούμε πολύ.